αριθμός 4.103, βασίλειον της Ελλάδος, η επί της δικαιοσύνης γραμματεία της επικρατείας προς το εναυπλίο δικαστήριο. Κοινοποιούμε προς εμάς ο πιστόγραφο σημερινή υπαριθμών 13.672 βασιλική απόφαση προς οδηγία σας. Τη 25η Μαΐου 1834, ο επί της δικαιοσύνης γραμματεύτης της επικρατείας Κωνσταντίνος Σχοινάς. Όθω, ελέω Θεού, βασιλεύ της Ελλάδος. Απεφασίσαμε και διατάσσομε τα εξής. Πρώτον, η παρά του ημετέρου Επιτρόπου της Επικρατείας, παρά το εντάφτα δικαστηρίο κ. Μάσονος, γενομένη παρέτηση του δικαιώματος της απαντήσεως κατά της εναντίον του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη και των συντρόφων αυτού ανακριτική δίκη, καθώς και επαρευτού γενόμενε προτάσεις, εγκρίνονται παροιμών. Δεύτερον, το εναυπλίο δικαστήριο είναι κατά νόμους υπόχρεων να αποφασίσει περί των προτάσεων τούτων του ημετέρου Επιτρόπου και την απόφαση ταύτην να κάνει κατά τους νομίμους τύπους συνδιασκεψάμενων εν συλλόγου. Επαρατηρήσεις του Προέδρου δεν δύναται να αναγνωριστούν ως αποφάσεις του δικαστηρίου. Η δε άρνησή του να ανακύλει το δικαστήριο την απόφασή του κατά τα νομίμους διατυπώσεις των προτάσεων του Επιτρόπου της Επικρατείας ήθελε να αποτελέσει το εν το άρθρο 180 του ποινικού νόμου διαλαμβανόμενον πλημέλημα της αρνήσεως της υπηρεσίας. Το ημέτρο δικαστήριο θέλει επομένως αποφασίσει ανυπερθέτως περί επαναθεσωμένων προτάσεων. Εν περιπτώσει αρνήσεως, τα μέλη του δικαστηρίου θέλουν καταδιωχθεί δικαστικώς κατά τα διατάξεις του νόμου. Τρίτον, εις τον ημέτερον επί της δικαιοσύνη γραμματέα ανατίθεται η κοινοποίηση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Εναυπλίω τη 25η Μαΐου 1834 η εν ονόματι του βασιλέως η αντιβασιλεία Άρμανσμπεργκ Μάουρερ Έιντεκ. Εφόσον ανωτέρα δύναμη στο διατάσσει. Όχι, κύριε Πρόεδρε! Το δικαστήριο συνέρχεται για να εκδώσει απόφαση. Δεν διατάσσει ανωτέρα δύναμη, αλλά ο νόμος, ο ορθός νόμος. Το δικαστήριο υποχρεώνεται να αποφασίσει επί των προτάσεων του διπέδου. Κύριοι, η ώρα περνά και πρέπει να τελειώνει. 26 μέρες τώρα ολόκληρη η Ελλάδα περιμένει τα αποτελέσματα αυτής της δίκης. Μικρή διακοπή. Κύριε Τερτσέτη. Σας ακούω, κύριε Πρόεδρε. Μείνετε λίγο, παρακαλώ. Είμαι στις προσαγγές σας. Σας παρακαλώ, ακούστε με. Είμαι ζαλισμένος και πολύ προβληματισμένος. Πείτε μάθημα της έψωσης, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ξέρετε ότι υπήρξε ένας από τους φανατικότερους πολιτικούς αντιπάλους του Κολοκοτρώνη. Σε πολλά ζητήματα είχατε εγώ αντίθετη γνώμη. Τη διαφωνούσα ριζικά με πολλές από εσένα για στρατηγό. Θα σας πω λοιπόν αυτό που αισθάνομαι χωρίς προκαταλήψεις, υπεκφυγές και ενθυασμούς. Σας ακούω, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τερτσέτη, βλέπω πως σε αυτή την υπόθεση υπάρχει κάτι το ύποπτο, ένα μυστήριο, μια σκευωρία. Προσπαθώ να βρω έστω μια υποτυπώδη λύση χωρίς να το κατορθώνω. Κατηγορούνται δύο στρατηγοί ως συνωμότες. Αλλά πολύ φοβούμαι πως οι συνωμότες είναι άλλοι. Συνωμότες είναι οι κατηγοροί τους. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, θα το πιστεύω κι εγώ. Πού είναι οι αποδείξεις τους, πουθενά. Δεν έχουν να παρουσιάσουν κάτι το επιλείψιμο, το επιβαρυντικό. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αθώοι. Οι ίδιες έψεις βασανίζουν για μένα, κύριε Πρόεδρε. Και λυπούμε που η αντιβασιλεία πέσα τόσο χαμηλά. Η συνεδρία συνεχίζεται. Παρακαλώ οι κύριοι δικαστές να περάσουν τις έδρες. Κύριε Πρόεδρε. Ορίστε κύριοι, παρακαλώ στις θέσεις. Μέσα στην ταραχή σας, κύριε Πρόεδρε, δυσμονήσατε να κάνετε ανακεφαλαίωση των εκτεθέντων. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, ό,τι λησμόνησα προηγουμένως μπορώ να το προσθέσω τώρα. Η γνώμη μου, κύριε, είναι ότι η ουσία της κατηγορίας δεν απεδείχθηκε και η απόφαση του δικαστηρίου δεν έχει πού να στηριχθεί. Κύριε Πρόεδρε, εκπλήσω με, κύριε, περισσότερο με εσάς που δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Ως προς αυτό ζητώ συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, αλλά ο πρόλογος σας μου φάνηκε πολύ περίεργος. Έστω. Έχετε εσείς τη γνώμη ότι η κατηγορία ευσταθεί και απεδείχθη σύμφωνα με τη δικονομία? Έχουμε την πληροφορία ότι ο στρατηγός συναντιόταν κρυφά με ληστές και διάφορα άλλα συνωμοτικά υποκείμενα.
Ποιος θα διστάσει να παραδεχθεί ότι δεν συζητούσαν για ανατρεπτική δράση, ότι δεν στρέφονταν κατά της αυτομεγαλειότητος, ότι δεν κατέστρωναν μαζί σχέδια, ότι... Κύριε Επίτροπε, οι δικαστές οφείλουν και πρέπει να έχουν ψυχραιμία. Μην ταράζεστε λοιπόν. Πράγματι εδώ έχουμε μια φανερή συνωμοσία. Μια συνωμοσία που αποκαλύπτει από μόνοι τους εμπνευστές της. Αλλά που δυστυχώς δεν μπορούμε σήμερα να δικάσουμε ελεύθερα. Πέστε μου, κύριοι δικαστές, πού θα στηριχθεί και πώς θα δικαιολογηθεί η καταδίκη των στρατηγών όταν αποδειχθεί ότι το έγκλημα για το οποίο κατηγορούν ουδέποτε υπήρξε. Δεν πρόκειται που περί ενίγματος πρέπει να πιαστούμε να δώσουμε γρήγορα μια λύση, μη τυχόν και μας προφτάσουν άλλοι. Η ποινή που τους περιμένει, σύμφωνα με την επιθυμία σας, είναι θάνατος. Και θάνατος που πρέπει να εκτελεστεί αμέσως. Δικαστήριο κυριολεκτικό δεν έχει. Αν βιαστούμε, Καρμανιό δεν θα πέσει. Και τι θα γίνει αν έρθουν άλλες αποδείξεις που φανερώνουν ότι είναι αθώοι. Τι θα γίνει η κατηγορία τους. Και ποιος θα τους ξαναφέρει στη ζωή όσους θα έχουν ήδη πεθάνει. Θα καταδικάσουμε δύο αθώους, χωρίς τύψεις. Και πώς θα ησυχάσει η δίκησή μας. Βλέπω πως αντί να είστε πρόεδρος του δικαστηρίου, θα μπορούσατε να είστε και συνήγορος. Είμαι δικαστής, κύριε Βασιλική Επίτροπε. Και μόνο ένας τίμιος και δίκαιος δικαστής μπορεί να καταλάβει ότι όλα όσα είμαστε είναι στον νόμο και στο ποινικό δίκαιο. Είμαι εντεταλμένος για την τήρηση των νόμων και αυτό πράττω αυτή τη στιγμή. Σας υπενθυμίζω, κύριε Επίτροπε, ότι ο νόμος απαγορεύει ρητός την ύπαρξη οπουδήποτε στην αίθουσα συνδιασκέψεων των δικαστών. Η ανάμειξη της συζήτησης μας αποτελεί βάρη παράτομα εκ μέρους σας και σκάνδαλο για τη δικαιοσύνη. Αν αρχίσουμε τους διαξυπισμούς και τις εκτόσεις της διαδικασίας συζητήσεις, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Διατυπώσατε με ευκρίνεια, κύριε Πρόεδρε, την πρότασή σας. Η δίκη πρέπει να αναπληθεί, μέρος ότι προσαχθούν και οι υπή κατηγορούμε. Διαμαρτύρομαι. Σεις, κύριε Σούτσο. Δεν πρέπει να χάνουμε καιρό μακρηγορούντες. Η κατηγορία μιλάει από αυτής. Πρέπει να καταδικαστούν. Και σε ποια ποινή. Μα σε θάνατο. Θεέ μου, με πόση ελαφρότητα λέτε αυτή τη βαριά λέξη. Ο κύριος Φραγκούλης. Είμαι σύμφωνος με τον κύριο Σούτσο. Σε θάνατο. Σεις, κύριε Βούλγαρη. Εγώ. Μα τι πάθατε λοιπόν όλοι σας. Πού βλέπετε μια σκάφη προδοσία των στρατηγών. Ο κύριος Τερτσέτη συμφωνείτε κι εσείς. Όχι. Ο κύριος Τερτσέτης θα αστειεύεται ασφαλώς. Ο κύριος Τερτσέτης αστειεύεται μονάχα όταν τα πράγματα και παιδιά στο επιτρέπουν. Και όχι σε μια τόσο μεγάλη υπόθεση όσοι παρασταθείτε, κύριε Επίτροπε. Ξέρομαι πόσο αγαπάτε τον Κολοκοτρώνη. Μη θέλετε να δημιουργήσετε εντύπωση. Είστε δικαστής και μάλιστα βασιλικός αντίτρεπος και δεν τρέπεστε να μιλάτε έτσι. Μπορεί να αντιπαθεί και να μισεί ο Τερτσέτης στον Κολοκοτρώνη. Όχι όμως ο δικαστής το κατηγορούμε. Ο δικαστής δεν πρέπει να μισεί. Ούτε να αισθάνεται τον άλλο τα αισθήματα. Σωμενάως τώρα γιατί σας έκανε να υποθέσετε ότι δεν βλέπω την ώρα και τη στιγμή να προφέρω τη λέξη θάνατος. Τάκια για τα κύλημα αυτή η λέξη. Από όνομα το Θεό πώς μπορείτε να την προφέρετε εσείς πριν να στο λαιμό σας πιο αθώο χωρίς δείξεις σε ψυχική συντριβή. Σωμενάως τώρα γιατί δεν αναδώσω που θα φτάσει το πάθος μου την καρδιά των ανθρώπων. Με και εγώ άνθρωπος. Έχω και εγώ τα πάθη και τις αδυναμίες. Αγαπώ και εγώ και μισώ σαν άνθρωπο. Όλα μας τα δείξει μου να συγχωρώ, τα ξεχνώ και να μόνο θυμάμαι ότι είμαι δικαστής. Και σαν δικαστής, απαιτώ οι δύο κατηγορούμενοι να κινηθούν αθώοι και η κατηγορία αναπόλυτη. Έχουμε την πλειοψηφία. Μα τι κάνετε, ψηφίστε τι λέτε. Κύριε Πρόεδρε, ας τελειώνουμε. Η πλειοψηφία λέει εις θάνατο. Ας μην βιαστούμε, κύριε, για μια απόφαση που μπορεί να ξεσηκώσει την κατάρα του έθνους εναντίον εμάς και των παιδιών μας. Για τον Θεό, απαλλαγείτε από τους σκοτεινούς δαίμονες που σας πρόκειται να γίνετε συνεργοί το σκοτεινότερο έγκλημα του αιώνα μας. Αν είστε άνθρωποι με καρδιά και ψυχή και επιτηρία, αν είστε πράγματι πατριώτες, αν σας βλέπετε σαν τρέχει έστω και λίγο λυκό αίμα, ακούστε με να πω το λέτε. Τι πάτε να κάνετε. Ξεχνάτε ποιοι είναι κατηγορούμενοι. Για τον Θεό είναι να τρελαίνεται κανείς. Ακούσατε τι είπε ο Κολοκοτρώνης όταν τον ρώτησαν για το επάγγελμά του. Στρατιωτικός! Στρατιώτης είμαι! Είπε ο πολιτοσταθμένος γέρος. Κρατούσα τα χέρια μου το τουφέκι 50 χρόνια! Αυτά είπε ο ελευθερωτής μας. 50 χρόνια δεν έκανα τίποτα άλλο. Να πολεμάω για την πατρίδα. Πείνασα. Δίψασα. Πόνεσα. Δεν κοιμήθηκα μια ζωή. Έμαθε στους Έλληνες να αγαπιούνται. Και να πονάει ο ένας τον άλλον. Φύσηξε την ασάλευτη πίστη του για την ελευθερία. Τόσο βαθιά στην ψυχή του ελληνικού λαού, ώστε έφτανε να βάλει μια φωνή και χιλιάδες καινούργιοι πολεμιστές έρχονταν κοντά του. Η μοίρα του φέρθηκε τόσο σκληρά όσο σε κανέναν άλλο. Είδε τους συγγενείς σου να πεθαίνουν, τα αδέρφια του να τουρανούνται και τα παιδιά του να ξεψυχούν μπροστά.